Το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο κατέγραψε τις πιο καθαρές εικόνες μέχρι σήμερα του διαστρικού κομήτη 3 Άι Ατλάς, καθώς αυτός κινείται προς το εσωτερικό του ηλιακού μας συστήματος. Το πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο του ESO αποτύπωσε νέες εικόνες του κομήτη μόλις 2 ημέρες μετά την ανακάλυψή του, δημιουργώντας ένα χρονογράφημα που απεικονίζει την κίνησή του στον ουρανό. Η τελική σύνθετη εικόνα αποτελεί την πιο βαθιά απεικόνιση του διαστρικού εισβολέα μέχρι σήμερα. Ο διαστρικός κομήτης 3 Άι Ατλάς ανακαλύφθηκε την 1η Ιουλίου από το απομακρυσμένο τηλεσκόπιο Deep Random Survey στη Χιλή, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος Atlas. Την εποχή της ανακάλυψης του, ο κομήτης βρισκόταν περίπου 660 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον ήλιο. Αρχικά ονομάστηκε C-2025N1 Atlas, αλλά πολύ σύντομα επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για διαστρικό κομήτη, λόγω της υπερβολικής και εξαιρετικά εκκεντρικής τροχιάς του. Ο κομήτης 3 Άι Ατλάς είναι μόλις το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που έχει εντοπιστεί να επισκέπτεται το ηλιακό μας σύστημα μετά τον 1 Άι Ουμουάμουα το 2017 και τον 2 Άι Μπόρισοφ το 2019. Το 3 Άι στο όνομά του δηλώνει ότι είναι το τρίτο διαστρικό αντικείμενο. Το ESO αναφέρει ότι καλύτερης ποιότητας εικόνες του κομήτη θα είναι διαθέσιμες καθώς προσεγγίζει τα εσωτερικά τμήματα του ηλιακού συστήματος. Το μυστηριώδες αυτό σώμα αναμένεται να φτάσει στο πλησιέστερο σημείο του προς τη Γη, στα τέλη Οκτωβρίου 2025. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο δεν θα είναι ορατό από τηλεσκόπια ή αστρονόμους, καθώς θα βρίσκεται πίσω από τον ήλιο. Το ESO πρόσθεσε ότι το πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο και άλλα τηλεσκόπια ανά τον κόσμο θα συνεχίσουν να παρατηρούν αυτόν τον παροδικό ουράνιο επισκέπτη, με στόχο να αποκαλύψουν στοιχεία για τη δομή, τη σύσταση και την προέλευσή του.